Καλησπέρα, ευχαριστώ στο Μαγείο Αγίων Αναγκαίων και Καματερού, στο γραφείο του Δημάρχου κ. Φαβρή Μαξούρα. Γεια σας κύριε Μαξούρα, σας ευχαριστώ πολύ που διαθέσατε λίγο χρόνο για το site μας, το Real News. Είναι μεγάλη μας τιμή. Καλά. Λοιπόν, είστε αντιδήμαρχος Αγίων Αναγκαίων και Καματερού. Σε ποιους τομείς? Λοιπόν, είμαι αντιδήμαρχος καθημερινότητας και νέας γενιάς. Είναι μία θέση από την οποία εγώ θέλω να δώσω όλες μου τις δυνάμεις, τον καλύτερό μου εαυτό, προκειμένου να αφήσω και εγώ το δικό μου λιθαράκι στην καλλικρατική περιοχή μας. Είναι αυτό που περιμένατε. Είναι αυτό που περιμένατε. Ποια είναι η γνώμη σας για τα δύο χρόνια μετά την εκλογή σας στα κοινά των Αγίων και Καματερού? Η αλήθεια είναι μια και μοναδική. Το όραμα υπάρχει. Η όρεξη υπάρχει. Τα χρήματα λείπουν για να κάνουμε γρηγορότερα πραγματικότητα τις διεκδικήσεις μας. Δύο χρόνια μετά βλέπω εκ των έσω πλέον, από μέσα πλέον, τις δυσκολίες, καθώς η κρίση χτύπησε και την πόρτα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Περικοπές, λίγο προσωπικό, όπου με αυτό το λίγο προσωπικό πρέπει να κάνουμε πολλά. Τα περίμενα καλύτερα. Αλλά λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε, με επιμονή, με υπομονή, είμαι αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρουμε και θα πετύχουμε. Έχετε κοινωνική υπηρεσία στην περιοχή σας και τι παρέχει στους πολίτες? Έχουμε δυνατή κοινωνική υπηρεσία. Και μάλιστα, εάν κάτι σημαντικό υπάρχει στις μέρες μας, λόγω της κρίσης είναι η κοινωνική υπηρεσία. Δεν ξέρω πού να ξεκινήσω, ειλικρινά. Καταρχήν συμμετέχουμε σαν Δήμο στην πρώτη φάση του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης. Εδώ και πολλά χρόνια είμαστε πρωτοποριακοί στη διανομή τροφίμων για τους αδύναμους συνδυνότητες μας. Πάνω από 900 άτομα συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα. Παρ' όλα αυτά, έχουμε δωρεάν εξετάσεις, όπως ψηφιακές μαστογραφίες για γυναίκες μέλη του ΚΑΠΗ. Υπάρχει συνεχής εθελοντική αιματοσία και έχει δημιουργηθεί τράπεζα αίματος για περίπτωση και για περιπτώσεις που χρειάζεται κάποιος συνδυμότης μας. Και γενικά υπάρχουν εξειδικευμένες δράσεις προληπτικής ιατρικής. Τελευταία έγιναν και μαθήματα υπολογιστών για άτομα πάνω από 50 ετών. Γενικά δηλαδή υπάρχει μία συνεχής μάχη στην κοινωνική υπηρεσία. Είναι πάρα πολλά. Υπάρχει το κοινωνικό παντοπολείο και γενικά υπάρχουν δράσεις που γίνονται προκειμένου να βοηθήσουμε τους αδύναμους. Ποια είναι τα προβλήματα αυτής της περιοχής και τι θα κάνετε για αυτά? Έχουμε προβλήματα. Ποια περιοχή δεν έχει? Ακούστε να σου πω κάτι. Δυστυχώς, το έχει πει και ο Δήμαρχος πολλές φορές, η πόλη μας περιβάλλεται από ποτάμια, με αποτέλεσμα μετά τις τελευταίες νεροποπές τους τελευταίους μήνες να έχουμε υποστεί σοβαρές ζημίες. Είναι το σημαντικότερο για μένα και το πιο σοβαρό πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Ο Δήμος Αγίων Αναγκαίων Καματερού και ο Δήμαρχος προσωπικά πιέζει την πολιτεία, το Υπουργείο Υποδομών και όλους τους υπεύθυνους για το καλύτερο αποτέλεσμα. Δεν πρέπει να χρονοστρεφούμε άλλο. Δεν πάει άλλο καθυστέρηση. Και αν χρειαστεί, θα βγούμε και στους δρόμους μαζί με τους συνδυμότες μας. Κοιτάξτε να σας πω κάτι άλλο. Δεν πρέπει να περιμένουμε να χαθούν ζωές. Και μακάρι να γίνει κάτι εδώ και τώρα. Άλλο ένα σοβαρό πρόβλημα όμως, όπως θα έχετε δει και εσείς, είναι το πάρκο των Ιστρίτσης. Ναι, το έχουμε δει αυτό και λοιπόν, νομίζω να βρει πολύ. Πήγαμε και μαζί μάλιστα για φωτογραφίες. Λοιπόν, κοιτάξτε να σας πω. Κάτι έχει ήδη ξεκινήσει να κινείται. Πάλι ο Δήμος Αγίων Αναγκαίων πρωτοσταθεί με επιστολές και με κινήσεις προκειμένου να γίνουν πιο γρήγορα οι διαδικασίες από τους αρμόδιους
και να σωθεί το πάρκο. Το πάρκο πρέπει να κρατήσει τον χαρακτήρα του οικολογικού πάρκου και αυτό θα συμβεί μόνο εάν υπάρχει κρατική χρηματοδότηση και τίποτα παραπάνω. Μπορούμε το πάρκο να το φέρουμε ψηλά, αλλά να γίνει κάτι και να προλάβουμε πριν καταστραφεί εντελώς. Πώς πάνε τα οικονομικά της περιοχής σας? Λοιπόν, προσπαθούμε για το καλύτερο. Το αν κάτι έχει χτυπηθεί στις μέρες μας, είναι τα οικονομικά. Το γνωρίζουμε αυτό. Όπως ξέρετε, σε ένα νοικοκυριό, η γυναίκα πρέπει να κρατάει το πορτοφόλι. Και όταν κρατάει η γυναίκα το πορτοφόλι, τα πράγματα πάνε καλύτερα. Έτσι λοιπόν έχουμε και εμείς γυναίκα αντιδήματα οικονομικών. Πρέπει όμως να κάνουμε πολλά με λίγα χρήματα. Οι απαιτήσεις πολλές, οι χρηματοδοτήσεις λίγες από το κράτος και όπως είναι προφανές, όπως και κάθε οικογένεια, πρέπει να κάνει ό,τι είναι να κάνει με πολύ λιγότερα, με πάρα πολύ λιγότερα από αυτά που είχαμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Ωραία. Τι σας λέει ο Δήμαρχος Νίκος Αράδη καθημερινά να τρέχει? Είμαστε. Εξάλλου αυτός είναι και ο λόγος που γίναμε αντιδήμαρχοι. Να τρέξουμε για τα προβλήματα. Αυτός είναι ο ρόλος μας. Να βγαίνουμε στις γειτονιές και να βρίσκουμε λύσεις. Είναι στο γραφείο του από τις 7.30 ώρα το πρωί μέχρι όσο πάει. Αυτό το ζούμε καθημερινά. Η αλήθεια είναι ότι έρχονται πολύ δυνατά πράγματα στην περιοχή μας. Χρειάζεται λίγο υπομονή, αυτή είναι η αλήθεια, και θα αρχίσουν να φαίνονται μέσα στον χρόνο. Ευτυχώς, να το πω και αυτό, που θα έχουν 200 περίπου άτομα μετά το πρόγραμμα της κοινοφελούς εργασίας, προκειμένου να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στα προβλήματα της καθημερινότητας και στις γειτονιές, όπως είναι η καθαριότητα και όπως είναι πραγματικά το πράσινο και ό,τι άλλο χρειάζεται, προκειμένου να έχει η πόλη μας μία όμορφη εικόνα. Δουλειά με έναν ηλεκτρολόγο και τρεις κυπουρούς δεν είναι. Ωραία. Κύριε Αντιδήμαρχε, κάτι τελευταίο κλείνοντας, τι έχετε να πείτε για τις κακές γλώσσες και αν μπορούσατε να αλλάξετε κάτι με μια κίνηση, τι θα αλλάζετε? Άθελά σας τώρα κάνατε ένα σημαντικό συνδυασμό για τις κακές γλώσσες και τους μάλους. Λοιπόν, θα σας πω κάτι. Οι κακές γλώσσες συνήθως έρχονται από τους μάλους. Αυτούς που λένε γιατί δεν έγινε έτσι αυτό, γιατί δεν έγινε έτσι εκείνο. Και ποιος δεν θα ήθελε από εμάς να δει την πόλη που ζει, που μεγαλώνει, που γεννήθηκε, να προχωρά? Λοιπόν, δεν με ενοχλεί εμένα προσωπικά σαν φοβερή κριτική. Αντιθέτως, με κάνει πιο δυνατό. Όμως δεν ανέχομαι τις γλώσσες που γίνονται κακές και από πίσω κρύβεται κάποιος άλλος σκοπός, πονηρός σκοπός. Εγώ δεν πιστεύω στους μάγους. Αλλά αν θα μπορούσα, τέλος πάντων, να ήμουν μάγος, δεν θα ήθελα τίποτα παραπάνω από αυτό για το οποίο παλεύει ο συνδυασμός μας, η παράταξή μας, η Δημοτική Αρχή. Να τα αλλάξουμε όλα. Να ξυπνήσουμε ένα πρωί και να πούμε ότι δεν έχουμε προβλήματα. Εδώ ζούμε. Εδώ μεγαλώνουμε. Δεν νομίζω ότι κανείς δεν είναι πιο ευαίσθητος από τον άλλον. Όλοι έχουμε ένα σημαντικό όραμα να δούμε την περιοχή μας να προχωρά. Να δούμε την περιοχή μας να αναπτύσσεται. Δεν μπορώ να πω ότι δεν έχουν γίνει λάθη. Λάθη γίνονται παντού. Αλλά είναι λάθη τα οποία γίνονται λόγω των οικονομικών δυσκολιών που υπάρχουν στις μέρες μας. Πιστεύω όμως ότι με συνεργασία, με υπομονή, με επιμονή θα μπορέσουμε να κάνουμε πράξη. Δεν είναι η καρέκλα στη μέση. Δεν είναι ο ρόλος ή ο τίτλος στη μέση. Εδώ έχουμε έναν σκοπό,
να κάνουμε την πόλη μας καλύτερη. Η Άγια Ανάρκη και το Καματερό, δύο πόλεις πλέον σε μία. Δεν υπάρχουν βόρειοι και νότιοι. Υπάρχουν η Άγια Ανάρκη και το Καματερό, κάνουμε ό,τι μπορούμε, υπάρχουν προβλήματα και η δική μας υπόσχεση είναι ότι θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται προκειμένου με τα όπλα που διαθέτουμε να μπορέσουμε όσο το δυνατόν να ανταποκριθούμε καλύτερα στην καθημερινότητά μας. Σας ευχαριστούμε πολύ για το... Εγώ ευχαριστώ το site σας και θα χαρώ πάρα πολύ κάποια στιγμή όταν ξαναβρεθούμε να μιλάμε πλέον για λιγότερα προβλήματα και για καλύτερες συγκυρίες. Γιατί οι συγκυρίες δυστυχώς είναι αυτές που διαμορφώνουν την πορεία. Εμείς τι είχαμε σε μια καμπή σημαντική, δύσκολη, αλλά δεν θα το βάλουμε κάτω. Είναι η αρχή της παράταξής μας, είναι η αρχή του δημαρχού μας και όπως είπατε πριν, αν μας τρέχει, γι' αυτό μας τρέχει, γι' αυτό παλεύουμε και έτσι θα προχωρήσουμε. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία που στο site μας ρεφιλιούς. Θα χαρούμε να σας ξαναφιλοξενήσουμε. Και πιστεύω... καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ και πιστεύω ότι θα έχει λυθεί και το μεγάλο πρόβλημα του Πάκου Τρίτσι την επόμενη φορά που θα τα πούμε. Αν και δεν είμαστε αρμόδιοι, όπως σας είπα, ναι, πιέσουμε είναι... προς κάθε κατεύθυνση προκειμένου να προχωρήσει μπροστά η πορεία του Πάκου. Το πάρκο, τα ποτάμια, οι δρόμοι, η Λάπα, η Ακούβα, όλα αυτά είναι τα προβλήματα της καθημερινότητας. Εμείς θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται προκειμένου να κλείσουμε την τελευταία Λακούβα, να φτιάξουμε την τελευταία Λάπα, να φτιαχτούν τα ποτάμια και ό,τι άλλο χρειάζεται για να προχωρήσουμε. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στο έργο σας. Ευχαριστώ.